Καλησπέρα σας. Θα δούμε στην αρχή τα κρούσματα στον κόσμο και στη συνέχεια θα δούμε τα κρούσματα στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 200 εκατομμύρια μολύνσεις και περισσότεροι από 4,2 εκατομμύρια θάνατοι με την νόσο COVID-19. Ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων έδειξε μικρή αύξηση 11% εντός της τελευταίας εβδομάδας, φτάνοντας στις 605.000 διαγνώσεις ανά ημέρα. Ο ρυθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 11% σε περίπου 900 ανά ημέρα. Η επιδημία στην Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έδειξε περαιτέρω μικρή συρρήκνωση κατά 6% στις διαγνώσεις, αλλά με 9% αύξηση στους θανάτους. Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων υποχώρησε στο επίπεδο των 120.000 ανά ημέρα, ενώ ο ρυθμός των θανάτων αυξήθηκε σε περίπου 1.100 ανά ημέρα. Από τις 47 ευρωπαϊκές χώρες, οι 16 έδειξαν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης. Σημαντική βελτίωση έδειξε το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, ενώ σημαντική επιδείνωση παρατηρείται στις περισσότερες βαλκανικές χώρες. Στην Ελλάδα σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 2.800 διαγνώσεις, ποσοστό περίπου 2,65% σε όλες τις εργαστηριακές δοκιμασίες PCR και Rapid που έγιναν σήμερα. Στην Αττική τα κρούσματα ήταν 890, στη Θεσσαλονίκη 268, στο Ηράκλειο 168, στα Χανιά 130. 12 συμπολίτες μας έχασαν τη μάχη με τον COVID το τελευταίο 24ωρο, ενώ βρίσκονται 192 διασωληνωμένοι. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια παρέμεινε σταθερός. Από την άλλη, η πίεση στο σύστημα υγείας εξακολουθεί να δείχνει σημεία αύξησης. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις μονάδες εντατικής θεραπείας μέσα στην τελευταία εβδομάδα αυξήθηκε κατά 35%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με την νόσο παραμένει υψηλότερος από 150, αλλά δείχνει σημεία σταθεροποίησης και το ισοζύγιο εισιτηρίων-εξιτηρίων παραμένει μεγαλύτερο από ένα, αν και η ψαλίδα εισιτηρίων-εξιτηρίων δείχνει σημεία υποχώρησης. Ο αριθμός των διαγνώσεων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν παρέμεινε σταθερός στην Ελλάδα, αλλά ο αριθμός των συμπολιτών μας που καταλήγουν με την νόσο αυξήθηκε κατά περίπου 93% σε περίπου 12 ανά ημέρα. Σχετικά με την παρέμβαση δημόσιας υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο με τα αντιγονικά self-test, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 40 εκατομμύρια συσκευές self-test σε περίπου 4,6 εκατομμύρια πολίτες. Περίπου 30,8 εκατομμύρια δηλώσεις έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματία υγείας μέχρι χθες βράδυ περίπου ήταν 67.000. Η επιδημία στην Ελλάδα, όπως είναι φανερό, δείχνει σημεία σταθεροποίησης. Το τέταρτο κύμα, όπως δείχνουν οι αναλύσεις των λυκειών, ξεκίνησε από νέους και σχετίστηκε κυρίως με νυχτερινή διασκέδαση. Το υπάρχον εμβολιαστικό τείχος λειτουργήσε πολύ καλά στο να επιβραδύνει την επιδημία και εξακολουθεί να την επιβραδύνει. Γιατί το ξέρουμε αυτό? Γιατί ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι αρκετά μικρότερος από αυτόν που θα βλέπαμε στα προηγούμενα κύματα σε σχέση με τον αριθμό των διεγνωσμένων κρουσμάτων που βλέπουμε τον τελευταίο μήνα. Τα εμβόλια έχουν μειώσει την ταχύτητα επέκτασης της επιδημίας στον πληθυσμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όπως δεν υπάρχει η αμφιβολία και ότι έχουν μειώσει δραματικά τη βαρύτητα της νόσου στους λίγους σχετικά εμβολιασμένους που θα τύχει να μολυνθούν. Ωστόσο, τώρα είναι προφανές ότι η επιδημία από τους νέους σταδιακά επεκτάθηκε σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα. Και αυτή είναι η κύρια πηγή των εισαγωγών στα νοσοκομεία σε ποσοστό που ξεπερνάει και το 90%. Αν και οι μη εμβολιασμένοι αποτελούν πια τη μειοψηφία του πληθυσμού στις μεγάλες ηλικίες, αυτό το λιγότερο από 30% των μεγαλύτερων συμπολιτών μας που δεν έχουν εμβολιαστεί αποτελεί την πηγή των περισσότερων από 90% των ατόμων που καταλήγουν στο νοσοκομείο και της συντριπτικής πλειοψηφίας που καταλήγουν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι μη εμβολιασμένοι συμπολίτες μας είναι αυτοί που έχουν και τη μεγαλύτερη πιθανότητα να καταλήξουν σε διασωλήνωση και επίσης θα μείνουν για αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα νοσοκομεία. Το εμβόλιο δεν σε κάνει άτρωτο, το ξέραμε. Κανένα εμβόλιο δεν σε κάνει άτρωτο. Αλλά αν είσαι 70 ετών και κάνεις το εμβόλιο, κερδίζεις 20 χρόνια. Ένας 70 εμβολιασμένος που θα έρθει σε επαφή με τον ιό έχει την ίδια πιθανότητα να νοσήσει βαριά με έναν 50 που δεν έχει εμβολιαστεί. Υπάρχει σημαντικότερος λόγος για να εμβολιαστεί κάποιος, είτε είναι 70 είτε είναι 50. Πλέον συνειδητοποιούμε ότι ο ιός θα είναι μαζί μας για αρκετά χρόνια. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για έναν δύσκολο χειμώνα. Όσοι διστάζατε μέχρι στιγμής, τώρα είναι η στιγμή να κλείσετε το ραντεβού με το εμβόλιο. Αν κάνετε το εμβόλιο σας τώρα, θα έχετε την καλύτερη δυνατή ανοσία μέσα στο χειμώνα. Θα προστατεύσετε τους εαυτούς σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πλέον ότι όλοι μας αργά ή γρήγορα θα έρθουμε σε επαφή με τον ιό και τον ερχόμενο χειμώνα αυτή η πιθανότητα θα είναι υψηλή. Το εμβόλιο μειώνει δραματικά την πιθανότητά μας αυτή η συνάντηση να είναι μοιραία. Εμβολιαζόμαστε λοιπόν τώρα για να έχουμε έναν καλό και πιο ξέγνιαστο χειμώνα. Κάθε μέρα που περνάει μετά τον εμβολιασμό μας κτίζεται η άμυνά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.